Ανήσυχες ματιές προς το κοινοβούλιο ρίχνει η κυβέρνηση που βλέπει τις ισορροπίες δυνάμεων να έχουν αλλάξει δραστικά μετά τις βουλευτικές εκλογές. Το μεταρρυθμιστικό της πλάνο φαίνεται ότι θα αποτελέσει τον πρώτο πυλώνα δοκιμασίας της νέας τάξης πραγμάτων. Γέφυρες συνεργασίας επιχειρεί να οικοδομήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν εκείνοι που θα προτιμούνται και εκείνοι που θα παραμερίζονται, και μιλώ για το κοινοβούλιο. Θα επιδιώξω συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα το πόσο διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική, ανεξάρτητα της αυστηρότητας ή μη της κριτικής. Από την Δευτέρα ξεκινά μια νέα περίοδος. Περίοδος συνεργασίας. Δεν θα ήμουν ειλικρινής αν έλεγα πως δεν έχω ανησυχίες, ανέφερε με νόημα ο Χάρης Γεωργιάδης στην εκπομπή του Ραδιοπρώτο Έχουμε Θέμα, που ενέταξε στις κορυφαίες προτεραιότητες στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και δει τη νέα ρύθμιση του δημόσιου μισθολογίου. Δεν θα είναι τροχοπέδι στην κυβέρνηση αν δεν περάσει μια τέτοια ρύθμιση. Θα είναι ουσιαστικά μια πράξη που θα ξαναθέσει την χώρα μας σε μια πορεία προς τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Και δεν είναι η κυβέρνηση που θα έχει πρόβλημα, είναι η χώρα μας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει υπεύθυνη διαχείριση των διαφορετικών προσεγγίσεων προς το συμφέρον του τόπου. Δυσκολεύομαι ασχέτως των διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων να δω ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει με μια τέτοια ρύθμιση που θα έχει μακροπρόθεσμο όφελος. Θεωρώ πως τέτοιες ρυθμίσεις πρέπει ομόφωνα, αν με ρωτάτε, να προωθούνται και να εγκρίνονται από την Βουλή. Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή της στη σημερινή, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας έτριξε τα δόντια σε μεγαλόσχημους επιχειρηματίες που αρνούνται να τακτοποιήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε κάποιους να κυκλοφορούν με καινούργια ακριβά αυτοκίνητα, να ζουν στη χλυδή κάνοντας διακοπές σε ακριβά ξενοδοχεία, και όταν επικοινωνούμε μαζί τους για να τους καλέσουμε να έρθουν σε διακανονισμό, να μας κλείνουν περίπου το τηλέφωνο. Συμπεριφέρονται λες και τους ενοχλούμε. Σε αυτούς δεν πρόκειται να χαριστούμε αν δεν σπεύσουν να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Σε πρώτη φάση, η Ελληνική δεν θα εκποιήσει πρώτες κατοικίες. Παρά τα αυτά, η Ρένα Γεωργιάδου εμέσως πλην σαφώς προειδοποιεί ότι θα εκποιηθούν κατοικίες σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται έλλειψη συνεργασίας.